Οι Σύριοι πρόσφυγες εδώ και αρκετόν καιρό βρίσκονται στη χώρα μας με ένα περίεργο καθεστώς. Παρόλο που η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ τους έχει ανακηρύξει πρόσφυγες πολέμου, στη χώρα μας δεν παίρνουν άσυλο με την πλήρη έννοια του όρου. Παίρνουν μία απόφαση απομάκρυσης και μετά μια αναβολή αυτής της απόφασης, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε ένα μετέωρο νομικό καθεστώς. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εξαντλήσουν και όσα αποθέματα χρημάτων είχαν κάποιοι από αυτούς και αυτή τη στιγμή να έχουν τεράστιο πρόβλημα επιβίωσης στη μεγάλη τους πλειονότητα. Μιλάμε για οικογένειες με μικρά παιδιά, μιλάμε για ανθρώπους νέους, μεγαλύτερους, πιθανόν και με προβλήματα υγείας. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να τους έχει συμβεί σε αυτό το κοπιαστικό και επικίνδυνο ταξίδι που έχουν κάνει στη χώρα μας ή από τις συνθήκες ζωής που αντιμετωπίζουν εδώ. Το πρώτο τους αίτημα λοιπόν, με το οποίο βρίσκονται εδώ από χθες το πρωί, είναι να τους παρασκευθεί κάποια άμεση βοήθεια, καταλύματα και αντιμετώπιση των άμεσων των επιγουσών αναγκών τους. Από εκεί και πέρα, οι περισσότεροι από αυτούς θέλουν να πάρουν την ιδιότητα του πολιτικού πρόσφυγα, να μπουν στο καθεστώς του πολιτικού πρόσφυγα και στην πλήρη προστασία που προβλέπεται από τη Σύμβαση της Γενέβης. Κάποιοι άλλοι προτιμούν να τους δοθεί η δυνατότητα να εγκατασταθούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου είτε έχουν συγγενείς είτε θεωρούν ότι θα έχουν μια καλύτερη επαγγελματική προοπτική, γιατί πολλοί από αυτούς έχουν και ένα πολύ καλό μορφωτικό επίπεδο και επαγγελματικές δεξιότητες. Πώς τους έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα το ελληνικό κράτος? Μέχρι τώρα έχει επιδειχθεί ανοχή, αλλά όχι κάποια ιδιαίτερη πρόνοια. Όσο αφορά την διαμαρτυρία τους, χθες επέδωσαν ένα ψήφισμα στο θυρωρείο της Βουλής, έμειναν όλη τη νύχτα εδώ και το πρωί ήθελαν να μάθουν τι απέγινε το ψήφισμά τους. Γύρω στις 9 βέβαια υπήρξε μία άφιξη μικρής αστυνομικής δύναμης που ζήτησε την απομάκρυνσή τους. Μετά από παρέμβαση στους ανώτερους, αυτή τη στιγμή θεωρείται ότι δεν επήγει να απομακρυνθούν. Αλλά βέβαια και οι ίδιοι δεν θέλουν να μείνουν εδώ, θέλουν μακάρι μέχρι το βράδυ να βρεθεί κάποιο κατάλημα στο οποίο να πάνε και να μην χρειάζεται να μένουν εδώ. Επίσης, το ψήφισμά τους μεταφέρθηκε στο γραμματέα της Βουλής, με παρουσία κάποιων συντρόφων βουλευτών, του Χρήστου Καραγιαννίδη, της Βασιλικής της Κατριβάνου, και άρα νεότερα από αυτή τη συνάντηση θα μας πει η συντρόφισσα που ήταν παρούσα στη συνάντηση.